Είδατε ήδη μια καλή στιγμή για την εθνική ομάδα, η οποία χάνει ήδη με ένα 0, αφού με το συνεργείο μας τον Κώστα Τζάρα και τον Γιώργο Νύχτα, τρέχοντας από την Άρση Βαρών, πήγαμε στο ποδόσφαιρο. Εδώ βλέπετε ένα σκληρό φάουλ που κάνει ο Γκόνιας, θα δει και την κίτρινη κάρτα του διαιτητή. Ήδη λοιπόν η εθνική μας χάνει με ένα 0 με γκολ που πέτυχε ο Ζεκρή. Εμείς χάσαμε τον γκολ, οι Έλληνες αμυντικοί έχασαν το Ζεκρή. Στο τρίτο μόλις λεπτό προηγήθηκε η Αλγερία με ένα 0. Από εκεί και πέρα βέβαια η εθνική μας μεσογειακή ομάδα, η ουσιαστικά η εθνική των ελπίδων, ενώ εδώ θα έχουμε μια δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Παπαδόπουλο. Ουσιαστικά λοιπόν η εθνική των ελπίδων παρουσίασε ένα αρνητικό πρόσωπο. Έπαιξε με υπεροψία. Εδώ είναι η σοφάριση από τον Κωστή. Ένα πολύ όμορφο γκολ που θα ξαναδείτε. Κωστής που μπήκε στην καρδιά της άμυνας των Αλγερινών, πλάσαρε τον goalkeeper Μπεντάλα. Έκανε το 1-1 για την εθνική ομάδα. Θα λέγαμε ότι ήταν από τις λίγες καλές στιγμές της εθνικής μας ομάδας. Ο αρχηγός, ο Μιχάλης Κασάπης, που έκανε εκτέλεσε αυτό το πλάγιο, η σέντρα και τελικά θα διώξει ο Μπεντάλα σε κόρνερ. Μια εθνική ομάδα που έπαιξε, είδε τον αντίπαλό της από υψηλού. Και εδώ θα έρθει το δεύτερο γκολ. Ένα πολύ όμορφο γκολ για τους Αλγερινούς από τον Κιγιάτ στο 35. Κοιτάξτε ξανά, θα κόψει την μπάλα μπροστά από τον Πουρσανίδη, θα σταθεί όρθιος, θα πλασάρει τον Νικοπολίδη. Η μπάλα στα δίχτυα της εθνικής ομάδας, είναι το 1-2 και πανηγυρισμοί για τους Αλγερινούς. Μια ομάδα που εμφανίστηκε στο γήπεδο και έπαιξε πολύ δυνατά σε αντίθεση με την εθνική μας, που επαναλαμβάνουμε έκανε μια μικρή επίδειξη υψηλής τεχνικής. Εδώ βέβαια υπήρχε offside, δεν σήκωσε ο Σλοβένος επόπτης. Νικοπολίδης που βγήκε από την εστία του έσωσε, γίνεται ένα φάουλ το οποίο τελικά θα καταλογίσει ένας ανεκδίκητος διαιτητής από το Λουξεμβούργο. Εδώ οι διεθνείς μας ζήτησαν πέναλτι. Κοιτάξτε ξανά τη φάση, το μαρκάζωμα που έγινε από τον Μπέχαμ Λατ, ο διαιτητής της συνάντησης, ο κύριος Βίτγεν, θα δείξει out. Εδώ ο Νικοπολίδης προλαβαίνει την τελευταία στιγμή να διώξει σε corner. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίχρονο της συνάντησης της Πολυχρονίου, έκανε δύο αλλαγές. Έβαλε και τον Λαγωνικάκη και αργότερα τον Τσάρτα στο παιχνίδι. Ωστόσο, επαναλαμβάνουμε, η εθνική μας δεν κατάφερε να βρει το ρυθμό της. Εκνευρίστηκε και από τον Λουξεμβούργο διαιτητή με τις αποφάσεις του. Εδώ το 1-2, Νικοπολίδης θα διώξει. Η μπάλα θα καταλήξει out. Παναβάνουμε, η εθνική μας ομάδα ασύνδετη. Ένα σούτ του Κωστή, έγινε η κόντρα πάνω στον Ρόις. Και εδώ θα βγει ο Νικοπολίδης από την εστία του. Κοιτάξτε αυτή τη φάση, γίνεται φάουλ πάνω στον Νικοπολίδη. Ο διαιτητής δεν θα στηρίξει τίποτα και τελικά σε αυτήν εδώ την προσπάθεια του Νικοπολίδη θα δώσει φάουλ ο διαιτητής υπέρ των Αλγερινών. Αλλοπρόσαλες οι αποφάσεις του. Πιστεύουμε ότι αυτός ο διαιτητής δεν έχει σφυρίξει ούτε σχολικό πρωτάθλημα και εδώ θα δούμε την αποβολή του Ζαγοράκη. Κοιτάξτε πώς έγινε η φάση του Ζαγοράκη, παίρνει την μπάλα, του γίνεται σκληρό φάουλ. Θα γυρίσει βέβαια ο Ζαγοράκης εδώ, θα χτυπήσει τον αντίπαλό του, θα δει την κόκκινη κάρτα του διαιτητή. Ήταν μπροστά και ο Κροάτης επόπτης. Οι δύο επόπτες ήταν ο ένας από την Κροατία και ο άλλος από την Σλοβενία. Και τελικά ο κύριος Βίτκεν θα δείξει την κόκκινη κάρτα στο Ζαγοράκη χωρίς να δείξει κίτρινη στον Αργεννό που χτύπησε το Ζαγοράκη. Επαναλαμβάνουμε, ένα διαιτητής που εκνεύρισε βέβαια σε αφάντα στον βαθμό τους διεθνείς μας, αλλά αυτό δεν αποτελεί σοβαρή δικαιολογία για την εθνική μας ομάδα που παρουσιάστηκε χλωμή, ασύνδετη, χωρίς φαντασία, χωρίς νεύρο, χωρίς ρυθμό. Μια ομάδα που δεν είχε κυρίως δύναμη, στοιχείο που διέθετε η Αλγερινή ομάδα και πήρε τη νίκη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όπως θα δείτε σε λίγο, στα τελευταία 10 λεπτά οι Αλγερινοί έπαιξαν όπως ήθελαν την εθνική μας ομάδα και έφτασαν πολύ εύκολα στο 4-1. Θα μπορούσαν να είχαν πετύχει και άλλα γκολ αν ο Νικοπολίδης δεν έκανε δύο σωτήρες επεμβάσεις. Ο Κώστας Πολυχρονίου που έχει φύγει από τον πάγκο του και αναγκάζεται να πάει μέχρι εκείνα για να ηρεμήσει τους διεθνείς. Αλλά ωστόσο το ματς έχει ήδη χαθεί. Οι Αλγερινοί θα είναι νικητές. Η εθνική μας ομάδα που το 91 είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο στο ποδόσφαιρο δεν θα τα καταφέρει στον Μπεζιέ. Θα αφήσει το μετάλλιο αυτό να το διεκδικήσει κάποια άλλη ομάδα. Εδώ έρχεται το τρίτο γκολ στο 72 από τον Σεγκρή. Θα γίνει το 1-3. Ξανά κοιτάξτε. Γκολ προπόνησης. Νικοπολίδης εκτός φάσης. Και ο Σεγκρή θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα της ελληνικής ομάδας. Θα γίνει το 1-3.
Οι Αλγερινοί που πανηγυρίζουν έξαλα, πανηγύριζαν έξαλα κάθε γκολ. Μια ομάδα, επαναλαμβάνουμε, νεανική, πολύ δυνατή. Κοιτάξτε ένα σκληρό φάουλο, διαιτητής λέει παίζεται. Διαιτητής που επαναλαμβάνουμε. Εδώ θα δείτε μια ευκαιρία από τον Κωστή. Το σουτ που έκανε ο Κωστής έφυγε out. Μια νέα ευκαιρία με τον Λαγωνικάκη. Όλα αυτά στο 1-3. Λαγωνικάκης που έπιασε την κεφαλιά. Η μπάλα επίσης έφυγε out. Και εδώ ένα τέταρτο γκολ. Υπήρχε βέβαια ένας αργυρινός offside. Το τέταρτο γκολ από τον Χαμπτανή. Στο 87 γίνεται το 1-4. Γκολ υπόδειγμα για τους Αλγερινούς. Τρίαμβος για την ομάδα της Αλγερίας. Και βέβαια αρνητικά σχόλια για την εθνική μας μεσογειακή ομάδα. Κοιτάξτε εδώ, βρισκόμαστε στο 89, ένα λεπτό πριν τελειώσει το παιχνίδι. Σε μια επίδειξη υψηλής τεχνικής από τον Μεραμπέτ θα σουτάρει το δοκάρι και συνέχεια ο Νικοπολίδης θα μπλοκάρει την μπάλα. Ο άνθρωπος με τα μαύρα από το Λουξεμβούργο θα σφυρίξει τη λήξη του αγώνα. Τέτοιοι διαιτητές δεν πρέπει βέβαια να εμφανίζονται σε γήπεδα ποδοσφαίρου, καθώς ο άνθρωπος αυτός δεν είχε καμία σχέση με το άθλημα και οι Γάλλοι που αντιμετωπίζουν πολύ ελαφρά τους 10ους μεσογειακούς αγώνες θα πρέπει να σκεφτούν πολύ σοβαρά αν πρέπει τέτοιους διαιτητές να τους εμφανίζουν στα γήπεδα, προκαλώντας την οργή των αθλητών και των θεατών. Επαναλαμβάνουμε ότι αυτό δεν αποτελεί βέβαια σοβαρή δικαιολογία για την εθνική μας ομάδα. Παρουσιάστηκε με αρνητικό πρόσωπο στο πρώτο της παιχνίδι στον Μπεζιέ και έχασε το δικαίωμα να διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο που είχε κερδίσει στους μεσογειακούς το 91 στην Αθήνα. Κύριε Πολυχρονίου, ασφαλώς δεν είστε ικανοποιημένος όχι μόνο από το αποτέλεσμα αλλά και από την εμφάνιση της εθνικής ομάδας. Ασφαλώς άλλα πράγματα είχατε πει πριν αρχίσει το παιχνίδι, άλλα πράγματα έγιναν στη διάρκεια του παιχνιδιού και όταν τελείωσε, ασφαλώς η απογοήτευσή σας φαντάζομαι ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη όπως και η δική μας. Έτσι όπως τα λέτε ακριβώς είναι, διότι είμαστε ανέτοιμοι, αποδείχθηκε ότι είμαστε ανέτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε ομάδες όπως η ομάδα της Αλγερίας, η οποία είχε ένα στοιχείο, το στοιχείο της δυνάμεως σε τόσο έντονο βαθμό μάλιστα που ήταν και ο διαιτητής μαζί τους που τους επέτρεψε να παίξουν αυτό το παιχνίδι και εμείς φανήκαμε πάρα πολύ αδύναμοι και μικροί για να τους αντιμετωπίσουμε. Από την άλλη πλευρά είχαμε την εντύπωση ότι θα κερδίζαμε το παιχνίδι αυτό εύκολα. Οι παίκτες μας είχαν την εντύπωση ότι θα παίζαμε μια ομαδούλα και ότι θα κάνανε περίπατο για να πάρουν τον αγώνα και βρεθήκανε προαπρόπτου μπροστά σε μια ομάδα που έπαιζε τον υπερόλον αγώνα. Και δικαίως χάσαμε. Δεν ήταν εμφάνιση αυτή που κάναμε σήμερα. Δεν νομίζω ότι οι παίκτες αυτοί μπορούν να παίξουν τέτοιο παιχνίδι. Δεν τους έχω ξαναδεί εγώ μέχρι σήμερα, τουλάχιστον σε όλα τα παιχνίδια της Εθνικής Ελπίδων, να έχουν κάνει μια παρόμοια εμφάνιση. Ούτε και εμείς συμφωνούμε απόλυτα, κύριε Πολυχρονίου. Είδαμε μια ομάδα πολύ διαφορετική, ένα αρνητικό πρόσωπο, θα λέγαμε, της Εθνικής Ελπίδων, κατά μαύρο πρόσωπο. Μια ομάδα που δεν μας είχε συνηθίσει, τουλάχιστον, να μην δείχνει σοβαρότητα. Σήμερα, εδώ, σε αυτό το στάδιο, έδειξε αυτή την έλλειψη της σοβαρότητας. Έχετε δίκιο σε αυτό, διότι με το σκληρό παιχνίδι των αντιπάλων εκνευριστήκανε σε τέτοιο βαθμό που χάσανε την ψυχραιμία τους, δεν είναι μαθημένοι σε τέτοιου είδους παιχνίδια και αμέσως καταλάβατε τι έγινε με τα... δεν μπορούσαν να ανταποδώσουν τα σκληρά μαρκαρίσματα που δεχόντουσαν και από εκεί και πέρα φτάσανε σε αυτό το σημείο να μην ελέγχουν πλέον και τον εαυτό τους αλλά και την εξέλιξη του παιχνιδιού.